Γεια σας, ευτύχησε εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Είναι 1η Νοεμβρίου 2012, καλό μήνα σε όλους και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τους vegans. Και σε αυτό το βιντεάκι θα δείξω δύο φανταστικές μικρές συνταγές για να γίνετε κι εσείς λίγο vegan σήμερα, λίγο. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνεχώς vegan, αλλά λίγο να γίνουμε. Βοηθάμε και την υγεία μας, αλλά και την οικολογία και την οικονομία γενικότερα του πλανήτη. Γιατί η συνεχής κατανάλωση ζωικών προϊόντων επιβαρύνει πάρα πολύ και το περιβάλλον, αλλά και το οικονομικό σύστημα. Γιατί, αν φανταστείτε, για παράδειγμα, για να παραχθούν 10 κιλά κρέας, χρειάζεται, για να παραχθεί 1 κιλό κρέας, χρειάζεται 10 κιλά σιτάρι. Άρα, οι οικονομικές αναλογίες, δηλαδή ότι για να φάω εγώ μια μπριζόλα, πρέπει να στερηθούν 3 κιλά σιτάρι με τα οποία θα μπορούσαν να χορτάσουν 30 άτομα, είναι μερικά πράγματα που πρέπει λίγο να μερικές φορές να συνειδητοποιούμε και να αντιλαμβανόμαστε. Προσωπικά δεν λέω σε κανένα να γίνει απόλυτα χορτοφάγος ή χορτοφάγος, αλλά να έχετε υπόψη ότι αν λίγες μέρες την εβδομάδα κάνουμε αυτό που λέμε νηστεία ή μερικές μέρες το μήνα, βοηθάμε και εμάς, τον οργανισμό μας από άποψη υγείας, αλλά και βοηθάμε σε πολλούς άλλους τομείς στον πλανήτη. Τώρα, οι vegans είναι αυτοί που δεν τρώνε καθόλου κρέας και καθόλου ζωικά τρόφιμα, τίποτα ζωικό, ούτε ψάρι, ούτε κρέας, ούτε γαλακτοκομικά, ούτε αυγά, και είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει αυτή την επιλογή, αλλά χρειάζεται να το κάνεις πέρα από το ακτιβιστικό μέρος που είναι απόλυτα δεκτό, να το κάνεις και για λόγους, να το κάνεις και έξυπνα, έτσι ώστε να δίνεις στον οργανισμό σου όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και θα ζήσω δύο πολύ απλές κρέμες με τις δύο κορυφαίες τροφές των vegan. Είναι δύο τροφές που όσοι είναι απόλυτα χορτοφάγοι και χορτοφάγοι γενικότερα, ιδίως απόλυτα χορτοφάγοι, τις τρώνε πάρα πολύ. Και είναι δύο τροφές που μπορούμε να τρώμε πάρα πολύ την περίοδο της νηστείας. Όσοι νηστεύουν και δεν τρώνε γαλακτοκομικά, εκείνη την περίοδο που είναι vegan ουσιαστικά, να τρώνε αυτές τις τροφές. Και τρίτο πράγμα, αυτές τις τροφές μπορούμε να τις βάλουμε στη διατροφή μας έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε χορτοφάγος ούτε απόλυτα χορτοφάγος για να τρως αυτά τα δύο πράγματα, που είναι το αβοκάντο, που έχει αυτή την πλούσια και κρεμώδη υφή, είναι φυτικό βούτυρο, πάρα πολύ υγιεινό και μπορεί να αντικαταστήσει και βούτυρο και τυριά, μαγιονέζες, τέτοια πράγματα. Μπορείς να κάνεις εκπληκτικά πράγματα με αυτό. Θα φτιάξουμε μια γλυκιά κρέμα με κακάο και ταχίνι. Έχω εδώ ταχίνι. Το ταχίνι είναι πολτός από σάμι. Επίσης έχει αυτή την κρεμώδη υφή, κολλάει κάπως, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις ωραίες κρέμες που θα βάλεις πάνω στο ψωμί, ή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάποιες συνταγές για να τις κάνεις πιο πλούσιες. Και γενικά το σάμι, επειδή έχει μέσα καλή πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Αυτές πιστεύω ότι είναι οι δύο κορυφαίες τροφές κάποιου ο οποίος επιλέγει συνειδητά να μην τρέφεται με ζωικά τρόφιμα. Εγώ, επειδή με ρωτάτε, μου λέτε είσαι vegan. Έχω περάσει εποχές ζωής μου που ήμουν απόλυτα vegan. Όχι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά maximum ένα χρόνο. Αυτό προσπαθώ είναι να είμαι κάπου στο 80-90%, που είναι και το φυσιολογικό, έτσι θα έλεγα να κάνει ο κόσμος. Δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα να τρως κρέας. Αν θέλεις λίγο παραπάνω, ok. Αλλά από ένα 50%, δηλαδή, εγώ τρεις φορές την εβδομάδα, στάνταρ. Δεν τίθεται θέμα. Και μετά μπορεί και 4 και 5, ανάλογα με τα κέφια μου και ανάλογα με το τι άλλο θα σκαρφιστώ να φάω. Φυσικά, το σημαντικό είναι πάντα να επιλέγουμε πράγματα και να μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα διατροφής, ξέροντας ότι λαμβάνουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Και ναι, επειδή κάποιοι θα πούνε κάποια πράγματα μπορείς να αλλάξεις ποτέ, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το πω, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες, πάρα πολλοί τρόποι και πάρα πολλές τροφές που ούτε καν τις γνωρίζουμε, που μπορεί να μας δώσουν όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Και ας μην τρώμε κρέας ή αυγά ή τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλές οι δύο συνταγές που θα κάνω. Η μία είναι με ταχίνι και θα βάλω μέσα για να το γλυκάνω πετιμέζι. Και θα βάλω για άρωμα κανέλα, που ουσιαστικά η κανέλα είναι και πάρα πολύ, βοηθάει και πάρα πολύ στους διαβητικούς, έχει πάρα πολύ πολλές θεραπευτικές ιδιότητες, να τρώτε κανέλα όσο περισσότερο μπορείτε. Και επειδή γενικότερα η κανέλα, εντάξει, αν τη βάλεις πολύ φαγητά σε μερικούς δεν αρέσει, το καλύτερο που έχει να κάνετε εμένα μου αρέσει με ταχίνι. Με ταχίνι και κάτι γλυκό. Πολλές φορές την κάνω αυτή τη συνταγή με μέλι, αλλά αν δεν τρώτε μέλι επειδή είστε vegan, ξέρετε, οι vegan, πιστεύουν ότι και το μέλι δεν είναι καλό να το τρώμε, γιατί είναι ένας τρόπος, δηλαδή, το φτιάχνουν οι μέλισσες και είναι ζωικό παράγωγο. Εκεί πέρα είναι λίγο θέμα, γιατί θεωρείται ότι οι μέλισσες έτσι τις εκμεταλλευόμαστε. Ενώ οι μέλισσες είναι πάρα πολύ εργατικές έτσι κι αλλιώς και ποτέ δεν τις παίρνεις το μέλι, αλλά φτιάχνουν κι άλλο. Ποτέ δεν τις αφήνεις νηστικές. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο που λένε. Λοιπόν, τι κάνεις πολύ απλά, παίρνεις ταχίνι εδώ πέρα. Εγώ έχω αυτό ταχίνι, έχω διάφορα ταχίνια, αλλά αυτό εδώ ταχίνι από το Carrefour είναι το πιο οικονομικό για την ποσότητα που παίρνεις. Και λίγο πολύ το ταχίνι είναι ταχίνι.
Εκτός αν βρείτε κανένα καλό ταχύνι βιολογικό ή ταχύνι ολικής άλεσης. Ωραία. Περίπου, ανάλογα με το πόσο γλυκό το θέλετε, προσθέτεται πετιμέζι. Το πετιμέζι είναι σιρόπι από σταφύλι. Είναι χυμός από σταφύλι, ο οποίος έχει μετά βραστεί και έχει γίνει πιο στερεός. Δηλαδή έχει φύγει ένα μέρος υγρασία και έχει γίνει σαν μέλι. Ουσιαστικά είναι γλυκό από οι σταφίδες, ας πούμε, αυτό το πράγμα, τα ζάχαρα που έχει το σταφύλι. Και κοιτάξτε, κάνει και ωραίο χρώμα. Και αυτό και έτσι το τρως, αλλά εγώ προσθέτω και λίγο κανέλα. Λοιπόν, και αυτή είναι η πρώτη κρέμα που, εντάξει, δεν τη φας έτσι, αλλά μπορείς να τη φας και έτσι λίγο το πρωί, αν είναι λίγο λιγότερη ποσότητα. Αλλά είναι τέλεια για να την αλείψεις πάνω σε ψωμί, σε πιτάκια, σε οτιδήποτε θέλεις. Ακόμα και κρέπα να κάνεις, μπορείς να βάλεις αυτή εδώ την κρέμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πολλές φορές το πρωί πίνω ένα τσάι και τρώω μια κουταλιά ταχύνη με πετιμέζι, μέλι και κανέλα. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε είναι με αβοκάντο. Το λατρεύω το αβοκάντο. Και αυτή είναι μια, είναι μια τροφή το αβοκάντο. Να είναι καλά τώρα η Κρήτη, έχουμε πολύ ωραία ελληνικά αβοκάντο. Που μπορούμε να τη βάλουμε στη διατροφή μας, είτε είμαστε χορτοφάγοι είτε όχι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια από τις τέλειες τροφές, εκεί που τρως κάθε μέρα βούτυρο και γιαούρτια και τυριά και τέτοια, μια φορά την εβδομάδα μπορείς να, μία-δύο φορές την εβδομάδα να αντικαταστήσεις τέτοιες τροφές με αβοκάντο. Εγώ εδώ θα φτιάξω μια κρέμα, γι' αυτό το βάζω μέσα στο μούλτι. Αν είναι αρκετά όριμο το αβοκάντο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να το δηλιώσουμε και με το χέρι. Αλλά δεν είναι πολύ όριμο το αβοκάντο, έχει πάρα πολύ έντονη γεύση και δεν το θέλουμε πάρα πολύ αυτό. Τώρα, αυτό το αβοκάντο είναι η ποικιλία Χάς, που είναι η ποικιλία που έχει την πιο έντονη γεύση. Αυτό είναι ωραίο, είναι νόστιμο, αλλά σε μερικούς, σε τέτοιες συνταγές που είναι υποθέτε πιο γλυκές, δεν είναι ό,τι πιο ωραίο. Δεν τους αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, το αβοκάντο υπάρχουν πολλοί τρόποι να το καθαρίσεις. Μπορείς να βγάλεις πρώτα τη φλούδα και μετά να το κόψεις σε κομμάτια. Απλώς επειδή το χάσει έχει χοντρή φλούδα, μπορείς άνετα στο χέρι σου έτσι να το αδειάσεις με ένα κουταλάκι. Αφήνουμε εδώ το υπόλοιπο. Θα ρίξω ένα σκούπισμα. Και τώρα, το υπόλοιπο πράγμα που έχουμε να ρίξουμε εδώ μέσα, τι θα κάνουμε. Έχω δύο υλικά. Έχω κακάο, αυτό είναι σκούρο κακάο. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε βιολογικό κακάο και αν γίνεται και ομό, ακόμα καλύτερα γιατί έχει περισσότερα αντιοξειδωτικά. Θα βάλω μια καλή κουταλιά από αυτό το κακάο εδώ μέσα. Αντί λίγο ακόμα. Να γίνει αρκετά σοκολατένιο, bitter το κρέμα μας. Και το άλλο πράγμα που θα κάνω είναι να βάλω, αυτό είναι χαρουπόμελο. Πάλι καλό εναλλακτικό για το μέλι, αν κάποιος είναι vegan και δεν τρώει μέλι. Εκτός από το πετιμέζι, ένας άλλος τρόπος για να έχεις γλυκά, κάτι γλυκό. Και μέσα στο ρόφημα, στον καφέ, εγώ, στον καφέ ή στο κακάο, το ζεστό που κάνω, βάζω καμιά φορά χαρουπόμελο. Ή επίσης μέσα σε συνταγές είναι αυτό. Το χαρουπόμελο είναι από το χαρούπι. Έχω ένα άλλο βιντεάκι στο YouTube που μιλάω για το χαρούπι. Το χαρούπι είναι κάτι σαν φασόλιο. Εκεί πέρα το τρίβεις, κάνεις σκόνη ή φτιάχνουν το χαρουπόμελο, το οποίο είναι και εξαιρετικό για γλυκά. Έχει πάρα πολύ στην Κρήτη. Δηλαδή αυτή εδώ τη συσκευασία το έφερα από την Κρήτη. Τώρα δεν ξέρω, καρόπ, σίροπ. Στη Λευκοσία. Αυτό είναι κυπριακό. Φιλιά στην Κύπρο. Λοιπόν, βάλαμε και το πετιμέζι και εδώ, ανάλογα με το πόσο γλυκό το θέλεις, βάζεις ανάλογα. Και σε αυτό σημείο θέλεις προσθέτεις και λίγο νεράκι μέσα εδώ. Περιμένετε. Λίγο νεράκι, ίσα ίσα για να γίνει, φτάνει αυτό. Θα χτυπήσουμε και θα δούμε αν θέλει κάτι, θα πάμε. Κουπά αυτό εδώ. Και είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε. Κρέμα. Λοιπόν, άλλες τροφές μπορούμε να βάλουμε στη διατροφή μας, αν θέλουμε να βάλουμε λίγο, να κάνουμε περισσότερη χορτοφαγία. Είναι ξηρή καρπή, έχω εδώ αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, φουντούκια. Αυτά εδώ είναι μακαντέμια, τα οποία είναι κάπως ακριβά, αλλά αν τα πάρετε από ένα χονδρέμπορο, εγώ τα παίρνω από το Μενεξόπουλο στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ φθηνά σε σχέση με οπουδήποτε αλλού. Αυτά είναι ομά μακαντέμια και είναι πάρα πολύ λιπαρά και μπορείς να φτιάξεις φανταστικές κρέμες. Ας κάνω μια άλλη συνταγή, μια άλλη φορά. Ωραία. Τώρα εδώ να χτυπήσουμε λίγο. Θέλει λίγο ακόμα νεράκι, λίγο. Το τσεκάρουμε πόσο νερό θέλει. Έτοιμο, λοιπόν. Καλά.
Λοιπόν, και αυτό μυστικό μπορείς να το βάλεις ή σε παγωτό, να το παγώσεις για λίγο και να το κάνεις σαν παγωτό, κρύο. Ή μπορείς με αυτό να το μαγειρέψεις λίγο μετά. Δηλαδή να το βάλεις πάνω σε κάποιο βάση σαν cheesecake και να κάνεις ένα τέλειο γλυκό. Αυτό γενικά να το ψήσεις λίγο θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Αλλά και έτσι είναι φανταστικό και πιο υγιεινό γιατί έχει το ομό κακάο και το ομό αβοκάντο. Και κοιτάξτε πόσο τέλειο είναι, παιδιά. Τα σπάει. Λοιπόν, αυτές οι δύο κρέμες. Αυτά έχω να σας προτείνω για σήμερα. Δεν χρειάζεται να είστε χορτοφάγοι, απόλυτα χορτοφάγοι, οτιδήποτε από αυτό για να απολαμβάνετε αυτές τις τέλειες συνταγές. Πάρα πολύ νόστιμες, πάρα πολύ υγιεινές. Είναι καλό, όπως είπα, μερικές μέρες την εβδομάδα να νηστεύουμε και όχι για λόγους θρησκείας, για λόγους υγείας και για λόγους φιλοσοφίας γενικότερης. Πολλοί αρχαίοι φιλόσοφοι ήταν χορτοφάγοι, πολλοί αθλητές είναι χορτοφάγοι. Δεν το κάνουν για κάποιο ηλίθιο λόγο και δεν το λέω να είμαστε απόλυτα. Δεν μου αρέσουν τα απόλυτα πράγματα. Ο καθένας επιλέγει, θα πω σε κανένα να φάει και τι να μην φάει. Αλλά είναι καλό να ξέρουμε ότι υπάρχουν επιλογές. Και φυσικά για τους φίλους μου, τους χορτοφάγους και τους vegan, εδώ υπάρχουν άπειρες επιλογές και δεν υπάρχει περίπτωση να στεναχωρηθούν ότι θα τους λείπει κάτι και σε διατροφικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο νοστιμιάς. Λοιπόν, αυτά. Αλλά να θυμάστε, αν τρώτε τέτοια πράγματα μερικές φορές τη μέρα, αν τρώτε μερικές συνταγές νηστίσιμες ή μια ωραία μακαρονάδα σαν αυτή με το αβοκάντο που έκανα τις προάλλες ή και για σνακ τρώτε ξηρούς καρπούς, φρούτα και, ή τα σνακ του ευτύχη που είναι, που έχουν μέλι, ξέρω δεν είναι για vegan, αλλά τουλάχιστον δεν έχουν μέσα ζωικά τρόφιμα και γαλακτοκομικά και τέτοια. Ήδη αυτό αν το κάνει κάποιος είναι σε 70-80% χορτοφαγία. Και απόλυτη χορτοφαγία θα έλεγα, που δεν είναι κακή ιδέα. Είναι, πιστεύω, και ας βγουν να μας διαψεύσει, δηλαδή να κάνουμε λίγο κουβέντα με διαιτολόγους κτλ. Δεν λέω για απόλυτα, απόλυτα θα αρχίσει να λες ότι μπορεί να σου λείπουν κάποια πράγματα. Αλλά το να τρως κρέας μια φορά την εβδομάδα ή ψάρι και άλλη μια φορά την εβδομάδα ψάρι και να τρως μια φορά την εβδομάδα άντε αυγά και μετά τις υπόλοιπες να τη βγάζει με τέτοια ωραία πράγματα, με πολλούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα και αβοκάντο και σπόρους, σουσάμι, ταχίνι. Είναι πολύ πιο ισορροπημένη διατροφή. Έτσι εμένα μου φαίνεται. Αυτή είναι η ισορροπία πραγματική. Όχι να τρως τη μια μέρα χοιρινό, την άλλη μέρα μοσχάρι, την άλλη μέρα κοτόπουλο και την άλλη μέρα ξέρω, αρνί. Αυτό δεν είναι ισορροπία. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Γράψτε από κάτω ποιο σας άρεσε πολύ. Αυτό με το ταχίνι, την κανέλα και το πετιμέζι ή το αβοκάντο, κακάο και χαρουπόμελο που θα δοκιμάσω ευθύς αμέσως. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Να περνάτε τέλεια. Happy Vegans Day. Φιλιά πολλά! Καλό μήνα! Γεια! Και δεν έχω φάει πρωινό. Τέλειο. Όπω! Θα είναι πολύ ωραίο. Είδες άντρας αυτές τις κρέμες. Δεν το πιστεύεις ότι εδώ δεν έχει μέσα χωρεσμένα λιπαρά. Δεν το πιστεύεις ότι δεν έχει μέσα εδώ κρέμα γάλακτος. Δεν το πιστεύεις ότι δεν έχει βούτυρο. Είναι απίστευτο. Έχω μείνει βλάκας. Βασικά φταίει και το χάστο αβοκάντο που είναι νόστιμο και το χαρουπόμελο, πολύ ωραίο. Γεια! Hey, αν θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletsas.gr.